Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 3η 17 Ιουλίου 2018, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα Χριστάρα μου, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου στο e-radio, στον κόσμο του Ηρακλή φυσικά που είναι εδώ για ακόμα μια εκπομπή συντονισμένος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ποδόσφαιρο με συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και βγήκε ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό τμήμα με τον κύριο Βασιλιάδη. Μπάσκετ με ρεπορτάζ που έχουμε πραγματοποιήσει και θα σας το δώσουμε για όλα όσα αφορούν το μπασκετικό τμήμα. Βόλεϊ με μεταγραφή που έγινε ακόμα μία πριν από λίγο και θα την ανακοινώσουμε. Είναι αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 Blue Libero, μία λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr, οι τρόποι επικοινωνίας. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση που βγήκε από το ποδοσφαιρικό τμήμα πριν από λίγο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη, παρουσία του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργείου Αλέξη Αδαμίδη. Τα μέλη του ΔΣ παρουσίασαν στον κύριο Βασιλιάδη τις θέσεις της ομάδος για μια σειρά από ζητήματα που την αφορούν. Παρά τις δυσκολίες, ο Υφυπουργός έδειξε να κατανοεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα μας και δρομολογήθηκαν λύσεις σε ορισμένα από αυτά. Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και αν χρειαστεί θα επαναληφθεί. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση που δεν λέει λεπτομέρειες, που θα θέλαμε φυσικά όλοι μας να μάθουμε. Προσπαθώ να έρθω σε επαφή, μήπως έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού στον αέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αν τα καταφέρουμε καλώς, αλλιώς θα πάμε για την αυριανή ημέρα. Όπως και να έχει, εκφράζουν την ικανοποίησή τους τα μέλη του ΔΣ που βρέθηκαν σήμερα για τη συνάντηση με τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι απλά τα πράγματα, πολύ απλά τα πράγματα. Εάν θέλει ο Υφυπουργός να βοηθήσει, θα το κάνει, και το να βοηθήσει είναι λάθος ρήμα. Να διορθώσει τα λάθη του ή να διορθώσει αυτά που γίναν πέρυσι, που είτε φταίει ο ίδιος είτε όχι γίναν, ή να διορθώσει αυτά που γίναν φέτος για άλλες ομάδες που αποδεικνύουν ότι πάλι αδικήθηκε ο Ηρακλής. Βλέπει Παναθηναϊκός, Πανιόνιος και όλα τα γνωστά. Αλλά είναι λάθη τα οποία πλήρωσε ο Ηρακλής με τον χειρότερο τρόπο, με τον υποβιβασμό. Και δεν είναι πολύ μακριά, Χρήστο μου, χρονικά η ημέρα όπου μέσω αυτής της κυβέρνησης η Παναχαϊκή ευνοήθηκε και τα χρέη της βγάλανε φτερά, σαν τη γνωστή διαφήμιση. Γιατί όχι στον Ηρακλή. Γιατί όχι στον Ηρακλή. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί αλλάξατε και βάλατε νέο νόμο, κάντε κάτι άλλο. Αυτό το λύσεις δηλαδή που λέει, να το ξαναδιαβάσω, δρομολογήθηκαν λύσεις σε ορισμένα από αυτά, τα προβλήματα εννοεί, η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είμαι περίεργος να δω ποιες είναι ακριβώς οι λύσεις. Μακάρι όντως να πήγαν και να πάνε όλα καλά για να μπορέσει ο Ηρακλής να σταθεί στο οικονομικό κομμάτι όρθιος στα πόδια. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση που βγήκε πριν από πολύ λίγο από τον βολεϊκό Ηρακλή, ακόμα μια μεταγραφή και ουσιαστικά είναι η απάντηση στο ερώτημα που είχα χθες δύο φίλων, νομίζω η Νατάσα και ο Γιάννης μου ρώτησαν το ίδιο πράγμα, για δεύτερο Πασαδόρο. Η απάντηση έρχεται με την ανακοίνωση πριν από λίγο ή τέλος πάντων Πασαδόρο πίσω από τον Κώστα Προύσαλη, έτσι. Το ΤΑΙ Ηρακλής συνεχίζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν με τον Γιώργο Τερζόγλου να αποτελεί την πρόσφατη προσθήκη της ομάδος. Ο Γιώργος Τερζόγλου γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1995 στην Ξάνθη, έχει ύψος 1,90. Ψηλός θα πω εγώ για Πασαδόρος, καλό ύψος μάλλον, και αγωνίζεται ως Πασαδόρος. Αγωνιζόταν για τον Ερμογέννη Ξάνθης από το 2013 στο 2018, όχι συγγνώμη, περίμενε γιατί, αγωνιζόταν για τον Ερμογέννη Ξάνθης, ενώ από το 2013 στο 2018 αγωνιζόταν στην ομάδα της Ξάνθης, αυτό το ξέρω. Ο συγκεκριμένος αθλητής είχε αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, προσθέτω εγώ, πέρυσι στο κύπελλο. Όσοι θυμάστε, που ο Ηρακλής πέρασε από τη Χαθ 0-3. Ο νεωρός αθλητής για την προσθήκη του στην ομάδα χαρακτηριστικά είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω αυτή την κατηγορία. Εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε φέτος το κάτι παραπάνω και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Προσωπικά δεν είναι ότι ανέβηκα κατηγορία, αλλά ότι ανέβηκα σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Γιώργο, καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Σου ευχόμαστε καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ηρακλή μας». Ο συνονόματος λοιπόν, ο Γιώργος Τερζόγλου, ανακοινώθηκε πάλι Χανθ
Και το λέω αυτό γιατί ο Ευγενίδης, ο Παναγιώτης Ευγενίδης, από τη Χάνθ ήρθε και αποτέλεσε τον δεύτερο τρίτο πασαδόρο μαζί με τον Γιάννη Σκαρλατίδη και όποτε χρειάστηκε βοήθησε το παιδί, γερό να είναι. Και τώρα ο Ορτεζόγλου, πάλι από την Α2 με την Χάνθ, συνεχίζει στον Ηράκλη. Μακάρι, όποτε χρειαστεί, και αυτός να μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα και καλώς ήρθε στο Σκιάνο Λεύκο. Από χθες το βράδυ, θυμάστε που πριν τελειώσει η εκπομπή σας είχαμε πει ότι επίκειται ραντεβού του ποδοσφαιρικού τμήματος με τους Άγγελο Καρατασιάδη και Τάι. Έγινε αυτό το ραντεβού μετά την εκπομπή χρονικά μιλώντας. Πήγαν όλα καλά, ανανέωσαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Βγήκε και ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό τμήμα που ευχαριστεί και τον ανώνυμο φίλαθλο του Ηρακλή που προφανώς έπαιξε το ρόλο του και στη χθεσινή εξέλιξη. Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη του στο φίλαθλο του Ηρακλή που επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του και που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος με την πολύτιμη οικονομική προσφορά του συμβάλλει τα μέγιστα στη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος σε μια περίοδο που δοκιμάζεται οικονομικά. Επιπλέον καλεί τους φίλους της ομάδος, τους πολυτιμότερους υποστηρικτές της, να στηρίξουν την προσπάθεια για τη νέα χρονιά με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Να του πούμε και εμείς ένα μπράβο και σε όσους βάζουν χρήματα από την τσέπη τους και πέρυσι το έκαναν και φέτος το επαναλαμβάνουν και μπράβο και για το ότι εξακολουθούν να διατηρούν την ανωνυμία τους. Αυτό επίσης τους τιμά να είναι καλά οι άνθρωποι, αγαπούν πάρα πολύ την ομάδα και το δείχνουν και με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε χθες λοιπόν ακόμα δύο ανανεώσεις και του Καραντασιάδη και του Τάι, το ποδοσφαιρικό τμήμα που ξεκινά σιγά σιγά. Το σιγά σιγά σημαίνει ιατρικές εξετάσεις αυτές τις μέρες από αύριο μεθαύριο και 23 του μηνός την ερχόμενη Δευτέρα σε μια εβδομάδα, κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα από τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της ομάδος. Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και λεπτομέρειες ανακοινώσεις για την πρώτη, για κόσμο, ανοιχτή ή όχι, όλα αυτά που θα σας απασχολήσουν εν ώψη και της έναρξης και θα μας απασχολήσουν εν ώψη και της έναρξης της προετοιμασίας. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν αθλητή που ανανέωσε και αυτός με την αδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Με ποδοσφαιριστή που ανανέωσε θα τα πούμε στο δεύτερο μισό. Είμαστε της ανανέωσης σήμερα. Και να δώσουμε την καλησπέρα μας έτσι μεταλλικά και να ευχηθούμε έτσι να πάει η χρονιά. Seek and destroy και destroy τους αντιπάλους πάντα. Στον Νικηφόρο τον Φωτιάδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την ανανέωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Κανένα καλησπέρα. Με αυτούς τους ρυθμούς είσαι καλά στη Μικρά, ε? Νιώθω μια χαρά, ναι. Είναι μοναδικό. Ευτυχώς που στα αποδυτήρια υπάρχουν και κάποιοι αθλητές σαν εσένα και σαν κάποια άλλα παιδιά που ακούνε και τέτοιου είδους μουσική και κρατάτε λίγο τα προσχήματα στην ομάδα. Φαντάζομαι αναφέρεσαι και στο κομμάτι στο ζέσταμα που στο ζέσταμα, ναι. Είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι ακούμε ποιοτική μουσική στο ζέσταμα. Έτσι, ναι. Όπως αυτή την ποιοτική μουσική που ακούμε από κάτω. Και δεν ξέρω τώρα, μιας και το αναφέρομαι μεταξύ του Άρου και Αστείου, στην ψυχολογία σου, στην προετοιμασία σου πριν ξεκινήσει ένα μάτς, οποιοδήποτε μάτς και είναι αυτό, πόσο μάλλον με γεμάτη Μίκρα που τα έζησες πολύ έντονα φέτος, γιατί είσαι αρκετά ήσουν και πρωταγωνιστής, βασικότατος τέλεχος της ομάδος και τα πήγες και εξαιρετικά. Παίζει ρόλο το να βάλω το Seek and Destroy, για παράδειγμα, και να προετοιμαστώ στην προθέρμανση? Βεβαίως και παίζει ρόλο. Σε φτιάχνει, έτσι. Ανεβαίνουν οι σφιγμοί. Ανεβαίνουν οι σφιγμοί πιο γρήγορα. Και όταν αρχίζουν τα συνθήματα μετά, μέσα στη Μίκρα, ακόμα περισσότερο οι σφιγμοί ανεβαίνουν. Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, από ένα σημείο και μετά, εγώ το αποκλείω. Η κερκίδα, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια σημεία σβήνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την προσήλωση στον αγώνα. Α, είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, δεν ακούς τίποτα, εννοείς. Εννοείται. Πώς το κάνετε αυτό, πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω πώς το κάνετε. Και βάζω πληθυντικό γιατί έχω ακούσει αρκετούς αθλητές που λένε ότι πρέπει κάποιες στιγμές να είσαι απόλυτα κλεισμένος στον εαυτό σου, να μην ακούς τίποτα. Βέβαια, σε μια γεμάτη Μίκρα ο ρυθμός σου δίνει και σένα παλμό. Έτσι. Ο παλμός, μάλλον, της κερκίδας σου δίνει ρυθμό. Εννοείται. Στο παιχνίδι μέσα. Νικηφόρε, είναι μια εξέλιξη που φαντάζομαι σε ικανοποιεί, σε χαροποιεί. Συνεχίζει στον Ηρακλή. Πέρυσι, δεν θα πω από το πουθενά, θα πω ότι ξαφνικά μετά και τον τραυματισμό του Χρήστου Κιώση μπήκες και πολύ, πολύ δυναμικά, γιατί ήσασταν όλοι και όλοι δύο κεντρικοί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο χρονικά να έρθει ο Σμαραγδής και μαζί με τον Φέργκισον τραβήξατε πολύ κουπί, έτσι. Είναι γεγονός. Εντάξει, όντως ήταν πολύ απότομο
και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και οι τραυματισμοί, βασικά θα έλεγα καταπονήσεις, πολλές υπήρξαν από αυτό το απότομο. Αλλά όταν καλεί το καθήκον δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα, απαντάς. Απαντάς και εσείς απαντήσατε. Απαντήσατε με τετράδα, απαντήσατε με τελικό κυπέλου. Είναι μια χρονιά που θα έχεις να τη λες, δηλαδή μια χρονιά που σε γέμισε ως αθλητή και μια χρονιά παρακαταθήκη για, την... για αυτή που θα ξεκινήσει, την επόμενη. Λοιπόν, κάθε χρονιά διαφορετική, έτσι. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, μέχρι να έρθει μια χρονιά στην οποία θα κάνω πολλά περισσότερα από αυτή που μόλις πέρασε. Ναι, η περσινή χρονιά ήταν, θεωρώ, η καλύτερη που έχω ζήσει. Mm-hmm. Με πολλές εμπειρίες. Πού να ξεκινήσουμε και πού να το αφήσουμε. Τελικό κυπέλλου Ελλάδος για ένα αθλητή 20 χρονών δεν είναι κάτι καθημερινό. Εντάξει. Το απορρίφημα ήταν εκεί μεν, αλλά όλη η σεζόν, ναι, ήταν ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος αγώνας, δύσκολος, κουραστικός και βγήκε σε καλό. Πώς άντεξες, δηλαδή, πολύς ο κόσμος ίσως δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ήσασταν μόλις δύο στη συγκεκριμένη θέση του κεντρικού που σχεδόν όλη τη χρονιά κάνατε προπονήσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ο αγώνας που βλέπουμε εμείς κάθε Σάββατο ή Σάββατο παρασάββατο στα εντός έδρας παιχνίδια, είναι η καθημερινή προπόνηση που δεν έχετε αντίπαλο στο οικογενειακό διπλό, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Και σίγουρα επιβαρυνόσασταν και εσύ και ο Φέργκισον, έτσι. Είναι γεγονός. Να φοβάσαι να φτερνιστείς, όχι αστεία. Αυτό είναι ατάκα του Γιάννη Ορφανού, το θυμάμαι εδώ στην εκπομπή το είχε πει. Ότι τους προσέχουμε. Σαν τα μάτια μας προσέχουμε και τους δύο. Το θυμάμαι μέσα στη σεζόν που μας το είχε πει, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι. Δεν υπήρχαν έτσι άλλοι. Είναι. Έτσι είναι. Και χαρακτηριστικά ότι, ας πούμε, επειδή δεν είχα κάνει προετοιμασία με την ομάδα πέρσι, ναι, και επειδή κάποιες μικροκαταπονήσεις βγαίναν, επειδή ακριβώς η προετοιμασία που είχα κάνει ήταν όσο να είναι ελλιπής, είχα δει να αλλάζει το όψη του Ορφανού 3-4 φορές χρώμα, όταν καμιά φορά πονούσε η μέση μου ή είχαμε κανένα τραυματισμό στο γόνατο. Ήταν πράγματα τα οποία δύσκολα τα διανοείται οποιοδήποτε. Ναι. Ακόμα και άλλος αθλητής. Απαγορευόταν να έχεις τσιμπήματα, τραβήγματα, τέτοια πράγματα. Απαγορευόταν, έτσι. Τα πάντα. Να παραπονεθείς και να πεις ότι ξέρεις, έχω ενόχληση. Έτσι ακριβώς. Είχε πολλή δουλειά ο Στέλιος ο Ναυροζίδης, μάλλον. Αρκετή. Τι το συζητάμε τώρα, ο Στέλιος είχε δώσει τα πάντα. Φοβερή. Πόσο μάλλον φέτος. Ναι, ναι, ναι. Νικηφόρε, με αφορμή και την ανανέωσή σου, την υπογραφή σου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τι θα ήθελες για φέτος? Ήταν η καλύτερη σεζόν, όπως είπες, και για σένα προσωπικά, με τελικό κυπέλου, στο πρωτάθλημα. Πλέον προσθέτεται και η Ευρώπη, που για έναν 20χρονο αθλητή νομίζω και αυτό είναι πολύ μεγάλο κίνητρο. Με τι θα έμενες ευχαριστημένος για όλα αυτά φέτος? Θέλω μια πολύ δυνατή παρουσία και εντός και εκτός. Για να πούμε για το εκτός, θα θέλα πάρα πολύ να φτάσουμε στο τελικό, στο Final Four, για την ακρίβεια του Challenge Cup. Mm-hmm. Να ξαναφανεί το όνομα του Ηρακλή πραγματικά στα μεγάλα σαλόνια, με μεγάλες ομάδες απέναντί μας. Για τα μεγάλα πρωταθλήματα, δεν θα ήθελα κάτι λιγότερο από τετράδα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, τουλάχιστον να επαναλάβουμε τα φετινά. Και φυσικά και άμα γίνεται κάτι παραπάνω. Και υπάρχουν και δύο τίτλοι League Cup και κύπελλο, έτσι. Διεκδικήσαμε. Αυτό, κάθε Ηρακλής είμαστε, κάθε τίτλος, κάθε πρωτάθλημα είναι στόχος. Περιμένεις κάτι διαφορετικό γενικότερα φέτος στην Α1? Ενημερωνόμαστε απ' έξω απ' έξω, ακόμα δεν έχουμε εικόνα από τις ομάδες, ότι ενισχύεται η ΑΕΚ που επέστρεψε, ενισχύεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός ρίχνουν αρκετά λεφτά, όπως και εσύ γνωρίζεις, στα μπάτζε τους. Περιμένεις πιο γερές κόντρες, γιατί πέρυσι ήταν δύο ομάδες που είχαν μία ταχύτητα και όλες οι υπόλοιπες νομίζω πάνω κάτω ήταν στο ίδιο καζάνι, όπως λέμε. Ναι, οκ, okay, σωστό αυτό ότι έχουν δυναμωθεί και Μαθηναϊκός και ΑΕΚ, αλλά θεωρώ ότι πάλι θα έχουν το πάνω χέρι ίσως οι δύο ομάδες που είχαν και φέτος. Οι υπόλοιπες θα είμαστε πάλι όλες πολύ κοντά. Mm-hmm. Αυτό θα προκαλέσει πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί θα είμαστε μεν κοντά, αλλά είναι όλες πιο δυνατές από πέρσι, θα έχουμε πιο καλό θέμα. Και θα γίνονται και ματσάρες. Ελπίζω. Ελπίζω. Πώς μπορεί να αλλάξει, βέβαια, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν και κάποιες. Προφανώς θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στο ρόστερ του Ηρακλή σε σχέση με πέρυσι. Θέλω βέβαια το σχόλιο σου και για το ότι παραμένει ο βασικός κορμός και εσύ είσαι μέρος αυτού. Ο Αρμενάκης, ο Προύσαλης, βάζω και τον Βασίλη το Μούχλια. Ο Μπαμπαλιούτας αναμένεται να ανακοινωθεί. Έχει έρθει ο Σωτηρίου, έχει έρθει ο Ντίνας, έχει έρθει ο Δημήτρης ο Μούχλιας, έχει έρθει ο Τερζόγλου πριν από λίγο
ανακοινώθηκε, που αγωνιζόταν ως πασαδόρος στη Χανς. Είναι πάρα πολύ θετικό και για σένα το ότι ο κορμός παρέμεινε, έτσι, με αθλητές που γνωρίζεστε πολύ καλά μεταξύ σας. Να σου το πω πολύ ομά, θεωρώ ότι έχουμε ένα μεγάλο αβαντάζ αυτή τη στιγμή, γιατί τον καιρό της προετοιμασίας που νομίζω όλες περίπου οι υπόλοιπες ομάδες θα ψάχνουν πατήματα, θα ψάχνουν να βρουν ρυθμό μεταξύ τους, εμείς τον έχουμε πάνω κάτω. Και όλες οι κινήσεις του Ηρακλή είναι παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μυαλό και πολύ τεχνικοί παίκτες. Δεν είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, είναι κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας. Τώρα μου έδωσες φοβερή πάσα με αυτό το χειρουργικής ακρίβειας, γιατί να τονίσω στον κόσμο ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νικηφόρος Φωτιάδης είναι και επιστήμον ή ενδυνάμει, να το πω πιο σωστά. Σπουδάζει ιατρική τρίτο έτος, έτσι. Ναι, μόλις τελείωσε το τρίτο έτος. Και τώρα πώς συνδυάζεται, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις και είναι σπάνιο όσοι είναι επαγγελματίες αθλητές και παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, όταν μιλάμε για Α1, συνήθως είναι εκεί, 24 ώρες το 24ωρο, είτε με το μυαλό τους είτε με το σώμα τους. Εσύ έχεις και μια ολόκληρη ιατρική που μόνη της να την είχες, χωρίς αθλητισμό, πάλι δύσκολα θα ήταν. Πόσο μάλλον να βάλεις πρωταθλητισμό που κάνεις εσύ. Πώς το συνδυάζεις όλο αυτό? Με νύχια και με δόντια. Δεν είναι εύκολο. Με νύχια και με δόντια, Χρειάζεται πολλής προγραμματισμός. Από την αρχή της σεζόν, από αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πρέπει να κοιτάω στον Ιανουάριο και στον επόμενο Ιούνιο ακόμα, παρόλο που θα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, εγώ πρέπει να το κοιτάω για τον εαυτό μου. Με ακρίβεια ημέρας. Αν ρωτήσεις με τον coach, ξέρει και είναι πολύ καλά, από τώρα τον Ιανουάριο ποιες μέρες δίνω μαθήματα. Ξέρει από τώρα για όλη τη χρονιά ποια πρωινά δεν θα μπορώ να είμαι στις προπονήσεις. Γιατί έχω κλινικές, τα νοσοκομεία. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να λείψεις. Είναι φοβερό πάντως. Είναι φοβερό και είναι πολύ. Στα αυτιά μου ακούγεται πολύ δύσκολος ο συνδυασμός. Γιατί δεν είναι ότι σπουδάζεις. Δεν θέλω να θίξω τώρα καμιά σχολή, αλλά θα γίνεις γιατρός. Έτσι. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι ότι να πάρω ένα βιβλίο να διαβάσω να περάσει η ώρα. Εντάξει, χαρά στο κουράγιο σου. Χαρά στο κουράγιο σου. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά νομίζω ότι απλά δεν είναι εύκολο, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, αλλά άμα το θες πραγματικά, άμα παλεύεις για αυτό, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Κοίτα, παίχτη προπονητή έχουμε δει, πρόεδρο παίχτη προπονητή έχουμε δει, αθλητή γιατρό ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Θα έχουμε σένα. Δεν σου κρύβω, το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί. Το έχεις σκεφτεί, ότι αύριο μεθαύριο, άμα γίνει και αυτό, άμα το δούμε και αυτό. Εκεί που παίζεις να δίνεις και πρώτη βοήθεια σε ένα συμπαίκτη σου ή σε ένα αντίπαλο, αν χρειαστεί την ώρα του αγώνα. Μακριά από εμάς, αλλά ναι. Μακά, εγώ σου εύχομαι το πτυχίο με το καλό, φυσικά. Και πόσα είναι η ιατρική, είναι 6? Είναι κανονικά 6 χρόνια. Άλλα 3 έχουμε. Καλό κουράγιο, λοιπόν. Άλλα 3, ναι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Νικηφόρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός, να έχεις μια καλή προετοιμασία. Και να πάνε όλα καλά, να μπορέσεις και εσύ και όλη η ομάδα αυτό που είπες νωρίτερα, να ευχαριστηθείτε όλα τα παιχνίδια φέτος. Και σε Ελλάδα ευχαριστώ και σε Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Θέλουμε και εμείς να δείξουμε σίγουρα την περσινή εικόνα, σίγουρα και κάτι καλύτερο όλοι μας ανεξαιρέτως. Δεν νομίζω να χρειάζεται να ρωτήσεις κάποιον για αυτό. Θέλουμε πραγματικά να γίνει ό,τι έγινε πέρσι, μια γιορτή. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Αυτός ήταν ο Νικηφόρος Φωτιάδης που πραγματικά είναι respect, έτσι Χρήστο, να σπουδάσει ιατρική. Ιατρική, όχι, πάλι δεν θέλω να θίξω, αλλά θέλει να γίνει γιατρός, σπουδάζει ιατρική, είναι κάτι πολύ δύσκολο, αύριο μεθαύριο θα έχει ασθενείς. Δεν είναι να λες χρωστάω μαθήματα και θα λουφάρω σήμερα και έχω προπόνηση και δεν θα πάω και δεν θα διαβάσω, γιατί μετά θα έχεις θέμα. Και είναι και πρωταγωνιστής στην Α1. Γιατί πέρυσι έκανε πάρα πολλά καλά παιχνίδια. Ήταν μόνος του μαζί με τον Φέργισο μετά τον τραυματισμό του Κιώση. Ο Σμαραγδίρης ήρθε αργότερα και τράβηξε, όπως είπα νωρίτερα, πολύ κουπί. Ανανέωσε και αυτός, τον ακούσαμε και αυτόν εδώ στην ώρα για μπλε. Θα πάμε γρήγορα σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κομψό. Θα επιστρέψουμε με συνέντευξη ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Και εν συνεχεία έχουμε μπασκετικό ρεπορτάζ
σημαντικό που αντλήσαμε σήμερα για όλα αυτά τα ερωτήματά σας και δικά μας, για όλη αυτή την αγωνία και ανησυχία που υπάρχει για το μπάσκετ του Ηρακλή, και είναι λογικό να υπάρχει και αγωνία και ανησυχία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε και μία τοποθέτηση στον αέρα μέχρι το τέλος της εκπομπής για τη συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη. Αν όχι, θα το πάμε για αύριο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ακούσαμε νωρίτερα τον Νικηφόρο Φωτιάδη που ανανέωσε με την ανδρική ομάδα βολή του Ηρακλείου, κεντρικός. Σας διαβάσαμε την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος για την συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, Υφυπουργό Αθλητισμού, σε καλό κλίμα για τα όσα αφορούν και τα προβλήματα για τα οποία δεσμεύτηκε για ακόμη μια φορά ο κύριος Βασιλιάδης να δώσει λύσεις. Δεν αποκλείεται, όπως αναφέρει, θυμίζουμε, η ανακοίνωση να ξαναγίνει μια συνάντηση. Εφόσον τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία για τη συγκεκριμένη συζήτηση, θα το κάνουμε, αλλιώς θα πραγματοποιηθεί, θέλω να πιστεύω, αύριο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero@yahoo.gr, το email της εκπομπής μας. Προχωράμε, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Άγγελο Καρντασιάδη, τον αρχηγό που ανανέωσε χθες το βραδάκι και φαντάζομαι είναι και χαρούμενος και ικανοποιημένος και γεμάτος ενέργεια για την επόμενη σεζόν στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για τα όσα πετύχατε και για την ανανέωσή σου και καλή δύναμη για την σεζόν που έρχεται. Ευχαριστώ. Όντως, Άγγελε, με πολλή ενέργεια την περιμένεις. Πώς και πώς? Ναι, καταρχήν είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος από την κατάληξη αυτή. Ήθελα πολύ να είμαι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή και αυτή τη χρονιά. Η πρόταση έγινε ύστερα από ένα ραντεβού. Είμαι ευχαριστημένος και όντως ανυπομονώ για την πρώτη προπόνηση με ενέργεια, όπως είπες και εσύ. Τώρα, πολλές φορές όταν είτε σε έβλεπα να αγωνίζεσαι, είτε σε έβλεπα έξω από τα αποδυτήρια να κάνεις δηλώσεις, και εδώ μια φορά νομίζω το είχαμε συζητήσει μέσα στη σεζόν μαζί, στο έχω ξαναπεί, θα το μοιραστώ πάλι μαζί σου και με τον κόσμο. Μου έρχεται συνεχώς η εικόνα εκείνη στην επανομή, στο γήπεδο της επανομής, με τον ποδοσφαιριστή του Αγροτικού Αστέρα, Άγγελο Καρντασιάδη, να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Και τώρα συζητάμε για άλλα πράγματα. Συζητάμε για πιο μεγάλα πράγματα. Συζητάμε για προοπτική, γιατί όχι, θέλω και το δικό σου σχόλιο, για το προοπτική Super League και για πρόκληση που λέγεται Super League. Όλα αυτά φαντάζομαι στο μυαλό σου υπήρξαν και χθες, υπήρξαν και τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια είναι τότε που είχαμε ξανασυζητήσει ότι σου είχα πει πως τότε δεν το πίστευα ότι εγώ ίδιος ότι την δεύτερη αγωνιστική την περσινή σεζόν βρισκόμουν στον Αγροτικό Αστέρα και ύστερα εξελίχθηκε να βρίσκομαι στον Ηρακλή και να καταφέρουμε να πάρουμε μια... όλο αυτό εξελίχθηκε για μένα σαν ένα όνειρο. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτή τη χρονιά. Όσον αφορά την προοπτική που λες, εννοείται πως θέλω να ζήσω κάτι παρόμοιο. Θα ήταν πολύ όμορφο να κατακτήσουμε άλλη μια άνοδο που δεν είναι το ίδιο από τη Γ' Εθνική στη Β, παρά από την Β' Εθνική στην Α. Θα το ήθελα, νομίζω θα το ήθελαν και οι συνεχίσεις. Θα ήταν ένα όνειρο. Όλοι μας, δεν το συζητάμε. Και ο κόσμος που σας ακολούθησε πιστά, ειδικά στα εκτός έδρας, νομίζω το νιώσατε πολύ, έτσι, μιας και το αναφέρετε. Τόσο εντός όσο και εκτός έδρας ο κόσμος ήταν δίπλα μας, παρότι η ομάδα φτιάχτηκε τελευταία στιγμή, ο κόσμος ήταν εκεί. Ο σύλλογος είναι πολύ μεγάλος, αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Τελευταία στιγμή δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Πόσο σημαντικό για σένα ήταν το ότι νωρίτερα είχαν προηγηθεί όλες αυτές οι ανανεώσεις, να ήξερες δηλαδή εκ των προτέρων ότι χθες έγινε μαζί με τον Τάι, πήγατε πακέτο, αλλά είχαν προηγηθεί αρκετοί συμπαίκτες σου που επίσης είπαν το ναι και ήξερες πάνω κάτω ότι ο βασικός κορμός είναι εδώ, θα συνεχίσει. Έπαιξε το ρόλο του στην απόφασή σου? Όχι, δεν ήταν αυτή
αυτός ο λόγος που ανανέωσα. Ωστόσο, είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσαν και τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό που κρατήθηκε αυτός ο κορμός. Αυτό που χτίσαμε πέρσι μέσα στα αποδυτήρια ήταν μια οικογένεια και νομίζω πως αυτό έπαιξε και το ρόλο του για να καταφέρουμε να πάρουμε την άνοδο. Φαντάζομαι είστε ανακουφισμένοι όλοι σας πλέον και χωρίς τόσο μεγάλο άγχος, γιατί πέρυσι η αλήθεια είναι, ναι μεν τα καταφέρατε, αλλά πιεστήκατε πάρα πολύ. Πιεστήκατε σωματικά, πιεστήκατε ψυχολογικά να μπείτε στη μάχη του Οκτωβρίου από το πουθενά, να τα δώσετε όλα και ξαφνικά να γίνετε το πρώτο φαβορί, όπως και μπράβο σας το κάνατε και ανεβήκατε και σχετικά εύκολα. Φέτος έχετε τον ίδιο προπονητή, θα κάνετε την προετοιμασία σας, θα κάνετε τα φιλικά σας, θα κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε και όλα όσα είναι φυσιολογικά άγγελε να κάνει ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι, κάτι που πέρυσι σας έλειπε αυτό, γιατί έπρεπε άμεσα να τρέξετε να κάνετε αυτό τον αγώνα δρόμο. Ναι, η αλήθεια είναι πως πέρσι υπήρχε μεγάλη πίεση όσον αφορά αυτό που λες, ότι πρέπει να προλάβουμε μέσα σε εισαγωγικά, γιατί η ομάδα φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Σε κάθε αγώνα να παίζουμε για την νίκη, για να μαζεύουμε τους βαθμούς, για να κυνηγήσουμε την πρώτη θέση. Δεν είναι ουσιαστικά. Πιο οργανωμένα. Την προετοιμασία έχω θέση. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε με τον προπονητή, με τον κορμό που έμεινε. Mm-hmm. Και νομίζω πως φέτος θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πέρσι. Τι περιμένεις, είναι ένα πρωτάθλημα φαντάζομαι πολύ πιο δύσκολο. Με αρκετά ταξίδια που πέρσι δεν υπήρχαν τόσα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, για παράδειγμα, 4 φορές θα πάτε στην Κρήτη με τις ομάδες που υπάρχουν στη δεύτερη εθνική κατηγορία, με σκληροτράχυλες ομάδες, με ένα στόχο πρωταθλητισμού που ούτως ή άλλως ο Ηρακλής είναι καταδικασμένος να βάλει, αλλά πώς το βλέπεις έτσι και ως πρωτάθλημα, έτσι ένα γενικό σχόλιο? Δεν είναι τα ταξίδια που λες τόσο πολύ που δυσκολεύουν να ποδοσφαιριστεί. Νομίζω πως το πρωτάθλημα είναι. Όχι για άποψη δυσκολίας, είναι άλλες συνθήκες. Ότι... Ναι. Νομίζω πως ένα δυσκολό το πρωτάθλημα έχει με μεγαλύτερες απαιτήσεις το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω πως έχουμε εμπιστοσύνη τόσο στις δικές μας ικανότητες όσο και στην ομάδα. Νομίζω πως θα το πάμε καλά. Το περιβραχιόνιο πόσο βαρύ είναι στο χέρι σου? Δεν είναι βαρύ, είναι όμορφο. Είναι όμορφο, ε? Είναι όμορφο. Το υποστηρίζω σε κάθε αγώνα και είναι τιμή μου που το φορώ. Κανένα βάρος, ίσα ίσα ευχαρίστηση. Ναι, είναι... Με ενθαρρύνει, δεν είναι κανένα βάρος. Με ενθαρρύνει περισσότερο. Εύχομαι να ξεκινήσετε με υγεία και συνέχεια να απολαύσετε την προετοιμασία, γιατί όπως είπα και πριν σας έλειψε αυτό από πέρυσι, να είστε όλοι μαζί, να προπονηθείτε με τον προπονητή σας και στην Νάουσα, στα 35 πηγάδια και στα φιλικά που θα ακολουθήσουν, και να πάνε όλα καλά. Εγώ εύχομαι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ο αρχηγός του Ηρακλή ήταν εδώ, μας μίλησε με χαρά. Ο Άγγελος Καραντασιάδης, αφού χθες συμφώνησε για να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Κιανολεύκους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία συμβολέων πλέον, έτσι. Ξεχνάμε το τρίτη εθνική κατηγορία, ξεχνάμε το ερασιτεχνικό κομμάτι. Μπαίνουμε σε καθαρά επαγγελματικά μονοπάτια ξανά στον Ηρακλή και υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν budget. Υπάρχει μπάτζετ πολύ μεγαλύτερο και ο Ηρακλής καλείται να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά. Να αναφέρω για ακόμη μια φορά, θα το λέω κάθε μέρα, νομίζω δεν είναι κουραστικό, είναι μια υπενθύμηση για το βόλεϊ για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Τα διαρκεία σας περιμένουν στο Κατσάνιο, 207-715 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και για το ποδόσφαιρο, όσοι επιθυμούν να αγοράσουν διαρκείας πλέον μπορούν και μέσω κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα. Υπάρχει το διαδίκτυο στον δικαιούχο Ηρακλής 1908, αυτό είναι το όνομα. Να βάλετε τα χρήματά σας. Πρέπει να αναγράφετε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6984-047-763. Από τις 10 το πρωί ως τις 3 και από τις 6 το απόγευμα ως τις 8 καθημερινές. Οι υπόλοιποι που θέλετε να πάρετε το διαρκεία σας από το Ira Store
στην Αγίου Δημητρίου, στην Οδό Ηρακλή, εκεί δίπλα στο Κατσάνιο. Δευτέρως Παρασκευή από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Θυμίζω στο Πέταλο 70 ευρώ, στη 13-120, Silver στο Σκέπαστρο 200 και VIP Gold 300 ευρώ. Να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ηρακλή, ρεπορτάζ που έκανα σήμερα με συγκεκριμένα τηλεφωνικά ραντεβού. Είχα την ευκαιρία εκτός αέρα να μιλήσω και με τον πρόεδρο του Μπασκετικού Τμήματος, τον κύριο Δρακόπουλο, γιατί πραγματικά χρονικά υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση και δεν είναι ότι το λέω εγώ ή το καταγράφει ο Χαρίλαος, όσες φορές επικοινωνούμε εδώ. Είναι ότι είναι μια πραγματικότητα, έτσι, να είμαστε ρεαλιστές. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος. Έχουν χαθεί, με κλασικό παράδειγμα του Μελισσαράδου, κάποιοι αθλητές που ενδιέφεραν τον Ελευθέρη Χατζηκυριακίδη. Η ερώτηση αρχικά ήταν συγκεκριμένη, πιο συγκεκριμένη δεν γινόταν προς τον πρόεδρο. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να τον φιλοξενήσουμε και στον αέρα. Εδώ στην ώρα για μπλε, απλά είμαστε σε αναμονή κάποιων εξελίξεων, μήπως μας προλάβουν ανακοινώσεις, το εύχομαι να μας προλάβουν οι ανακοινώσεις μέχρι τότε, για να έχουμε και κάτι ουσιαστικό να πούμε, να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Στην ερώτηση λοιπόν που του έκανα, γιατί τόση καθυστέρηση σε ανακοινώσεις, ειδικά του προπονητή, γιατί θυμίζω εδώ το ιστορικό ότι με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, πρώτος έτρεξε ο Θόδωρος Δρακόπουλος να πει ότι ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης θα είναι προπονητής του Ηρακλή και τη νέα σεζόν. Ακολούθησε ένας μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου δεν υπήρξε η παραμικρή επικοινωνία μεταξύ των δύο αντρών και αυτό μας το είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος ο προπονητής μιλώντας μαζί του. Ακολούθησε μετά από αυτό το μήνα επαφή μεταξύ των δύο και επήλθε οριστική συμφωνία. Ξανάμανα τοποθέτηση δήλωση του Προέδρου του Μπασκετικού Ηρακλή ότι ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης όπως και να έχει δεν αλλάζει αυτό, θα είναι ο προπονητής της ομάδος και πάλι υπήρξε μια παύση, υπήρξε μια σιωπή μέχρι και σήμερα που ο κύριος Δρακόπουλος μας είπε ότι δεν τίθεται θέμα άλλου προπονητή, 100% ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης θα είναι ο προπονητής της ομάδος. Για ποιο λόγο δεν έχει ανακοινωθεί, η ερώτηση, η απάντηση, ότι περιμένουμε να τα ανακοινώσουμε όλα μαζί. Βέβαια, όπως του μετέφερα, το λέω και σε εσάς, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν το έχω ξανασυναντήσει. Τι θα πει αυτό το να τα ανακοινώσουμε όλα μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω προσωπικά. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί όχι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν μπορώ να καταλάβω προσωπικά το γιατί να μην ανακοινωθεί ο προπονητής από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, όπως μας μετέφερε ο ίδιος ο πρόεδρος, 100%. Και ας ακολουθήσουμε μετά οι αθλητές. Δεν θα γίνει κάτι αν κάθε μέρα προκύπτει και μια ανακοίνωση καλή ώρα στο βόλεϊ. Τέλος πάντων, είναι ένα σκεπτικό του ιδίου. Θέλει να το κάνει έτσι. Προφανώς και έχει μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει έτσι. Δηλαδή να έρθει μια μέρα που θα ανακοινώσει προπονητή και όλους τους καλοσφαιριστές που έχει κλείσει. Και μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, έχει επιβεβαιωθεί η προφορική συμφωνία με τον Ματαλόν, η προφορική συμφωνία με τον Τσάμι, η επικοινωνία, προσέχω αυτά που λέω, η επικοινωνία με τον Σιγκούνα, επαναλαμβάνω, προφορική συμφωνία με Ματαλόν, προφορική συμφωνία με Τσάμι, επικοινωνία με Σιγκούνα, προφορική συμφωνία με Αθανασούλα και Κακαρούδη, με Χαριτόπουλο ακόμα δεν έχει γίνει επαφή για τις ανανεώσεις, απόφαση έχει πάρθει επίσης για να αποκτηθεί ξένος διαρροτριάρι, σκόρερ προφανώς, και μέσα σε όλα αυτά και στο ρεπορτάζ που αντλήσαμε σήμερα υπάρχει το αρνητικό που δεν είναι άλλο από την ουσία του πράγματος. Και ποια είναι αυτή, φίλε μου Χρήστο, ότι δεν έχει υπογράψει κανείς. Και εδώ κολλάει η ανησυχία μας και εδώ κολλάει η αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας για να μην στραβώσουν όλα αυτά. Γιατί, okay, συμφώνησε ο κύριος Δρακόπουλος με τον κύριο Χατζηκυριακίδη. Μας το μετέφερε και σήμερα δεν τίθεται θέμα. Έχει υπογράψει? Όχι. Έχει ανακοινωθεί? Όχι. Μπορεί να είναι χαζομάρες αυτά που λέω, μπορεί να είναι τυπικό. Αλλά
κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλάμε και με ουσιαστικά πράγματα, με δεδομένα. Προφορική συμφωνία με Ματαλόν έχει υπογράψει? Όχι. Προφορική συμφωνία με Τσάμι έχει υπογράψει? Όχι. Κοντά στον Σιγκούνα έχει υπογράψει? Όχι. Και αν συνεχίσω θα λέω κι άλλα όχι. Και για τους παίκτες που είναι να ανανεώσουν. Δεν είναι μόνο το θέμα το να ανακοινωθούν. Δεν κολλάω στο επικοινωνιακό. Η ανακοίνωση είναι μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις υπογραφές. Το θέμα είναι να πέσουν πρώτα οι υπογραφές. Γιατί είναι ένας προπονητής που έχει ξεκινήσει μια δουλειά και φαίνεται, γιατί οι επιλογές είναι και δικές του, των αθλητών που είναι να έρθουν, αυτούς που προανέφερα και οι άλλους που θα ακολουθήσουν, αλλά και αυτός θέλει να είναι σίγουρος, θέλει να πατάει γερά στα πόδια του. Όταν δεν έχει καν ανακοινωθεί ο ίδιος, όταν δεν προχωρούν οι υπογραφές και οι συμφωνίες με όλους τους υπόλοιπους, είμαστε λίγο στον αέρα. Είμαστε λίγο στον αέρα. Έως πολύ. Μακάρι αυτά που λέμε τώρα, που μπορεί κάποιος να πει ότι γινόμαστε κακοί. Δεν γινόμαστε κακοί, καταγράφουμε αυτά που έχουμε. Και αυτά που έχουμε είναι αυτά που μας μεταφέρουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και πέρα από τα όσα μας μεταφέρουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, έχουμε και την καταγραφή των γεγονότων. Και τα γεγονότα λένε ότι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχουν ούτε μεταγραφές, ούτε ανανεώσεις, ούτε υπογραφές, ούτε ανακοινώσεις, ούτε καν για τον ίδιο τον προπονητή. Μπορεί αύριο να αλλάξει, μπορεί μεθαύριο να αλλάξει. Ας αλλάξει όμως κάποια στιγμή για να ηρεμήσει και ο ίδιος ο προπονητής, για να ηρεμήσουν και οι ίδιοι αθλητές, για να ηρεμήσει και ο κόσμος, να ηρεμήσει γενικά το μπασχετικό τμήμα, γιατί καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάτι στραβώσει. Τι θα λέμε μετά? Το θέμα δεν είναι να τα λέμε μετά, το θέμα είναι να τα λέμε πριν στραβώσει. Δηλαδή δεν θέλω αύριο μεθαύριο να σκεφτώ ότι θα χαθεί ο Ματαλόν γιατί δεν είχε υπογράψει όταν έπρεπε να υπογράψει, ή θα χαθεί ο Τσάμις γιατί δεν υπέγραψε όταν έπρεπε να υπογράψει, ή θα χαθεί ο Χ, Ψ, Ωμέγα παίχτης που είναι συμφωνημένος στα λόγια. Αυτό που ξαναλέω, δεν το κατάλαβα και το μετέφερα και στον ίδιο τον κύριο Δρακόπουλο, είναι αυτή η κολλησιεργία. Το γιατί να περιμένουμε σώνει και καλά να τους ανακοινώσουμε όλους μαζί, και τουλάχιστον για το θέμα του προπονητή δεν το κάνουμε από τη στιγμή που είναι ολοκληρωμένη η επαφή και η συμφωνία. Όσον αφορά για το βόλεϊ και την Α1, να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη θα προκύψουν νεότερα για τις αδειοδοτήσεις που μας αφορά και για τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ΔΣ στη Λίγκα που θα αποφασίσουν και για την ομάδα που θα αντικαταστήσει τον Εθνικό. Κατά πάσα πιθανότητα Ρόδο μας βλέπω σε αυτό το ωραίο γήπεδο που βρεθήκαμε και φέτος για λογαριασμό του Λίμπερο, για να περιγράψουμε εκεί τα μάτς για το Final Four Αδρών Κυπέλου στο βόλεϊ. Η ομάδα Ρωδίων Άθλησης είναι η υποψήφια που δείχνει να έχει τις προδιαγραφές για να καλύψει το κενό του Εθνικού Πειραιά που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Με αυτές τις μουσικάρες θα κλείσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή. Ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ναι, Νατάσα, ναι, Μετάλλικα. Σήμερα παίζαμε Μετάλλικα, λέω Νικηφόρου Φωτιάδη, που είναι και από τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλη στα μπασκετόπεδα του σταθμού μας, τον Νίκο Μοσχοβίτη και το Σταμάτη Μουρελή, εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.